Τα παιδιά θέλουν πράξεις, εκδηλώσεις αγάπης με πράξεις. Αλλά για πάμε να δούμε στην πράξη πώς επηρεάζει την ανάπτυξή τους αυτό. Αν έχεις μάθει να συνετίζεις το παιδί με φωνές και εκείνο έχει εκπαιδευτεί να υπακούει όταν υψώνεις τη φωνή σου, να γίνεται συνοχή μέσα του με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να το συνειδητοποιείς, το εκπαιδεύεις στην κινητική παράλυση. Τι εννοώ? Είναι οι άνθρωποι που μετέπειτα κατηγορούμε ως τεμπέληδες, οι οποίοι εκτελεστικά δεν κάνουν πράγματα, αλλά γίνονται κριτές των πάντων. Ξέρουν να χρησιμοποιούν τη φωνή τους, είτε για να εκφοβίζουν, είτε για να συνετίζουν, αλλά σχέση δεν ξέρουν να δημιουργούν. Και συνεχώς είναι να στρέφονται με τέτοιους ανθρώπους. Είναι αυτοί κατηγορούμε ότι θα μπορούσαν να έχουν κάνει πράγματα, αλλά κοίτα να δεις ρε παιδί μου, τι μου τύχε, τι παιδί μου τύχε. Δεν κάνει τίποτα παρά τις ικανότητες που έχει. Δεύτερον, αν έχεις διαλέξει έναν άντρα που λείπει πάρα πολλές ώρες με την επιφανειακή πρόφαση για να αποκτήσει χρήματα, γιατί κατά βάθος η αιτία είναι ότι ούτε αυτός ξέρει να σχετίζεται, πάλι έχεις αντιστρέψει τα μεγέθη μέσα στο μυαλό του παιδιού σου. Η μη παρουσία του πατέρα του δίνει του παιδιού ψίχουλα. Επομένως μέσα του τον μεγενθύνει, τον κάνει υπερδύναμη. Ο μπαμπάς τώρα, αν είναι ανταγωνιστικός με τη μητέρα χωρίς να το συνειδητοποιεί και αν ειλικρινής, το εκμεταλλεύεται αυτό. Και έτσι η μητέρα παρουσιάζεται ανάξια και κατώτερη, επειδή υπάρχει καθημερινή τριβή μαζί της και ο μπαμπάς παρουσιάζεται σαν θεός. Δημιουργείς έναν εγκέφαλο που σαν ενήλικας μετά θα συναστρέφεται συνεχώς με ανταγωνιστικούς άντρες που δεν μπορούν να σχετιστούν ούτε με τα παιδιά τους, ούτε με τη γυναίκα τους, γιατί διαλέγουν να λείπουν άπειρες ώρες για το σπίτι, από το σπίτι. Συνεπώς δεν αφιερώνουν καθόλου από την ενέργειά τους συναισθηματική, κινητική, νοητική, στη δημιουργία δεσμών, βαθύτερων δεσμών, όχι των επιφανειακών. Είπαμε, η επιφάνεια δεν λέει τίποτα. Αν μείνουμε στην επιφάνεια, από κάτω βράζουν όλα και κάποια στιγμή σκάνε σαν χύτρα, ή στον εαυτό μας ή στους άλλους. Διαλέγεις λοιπόν, αν θες πραγματικά ουσία και βάθος, οφείλεις να είσαι τίμιος με το παιδί, αλλά όχι μόνο στα λόγια και στα έργα. Και αυτό θέλει πολύ σκάψιμο από κάτω και πολύ δομική αλλαγή.